Κύριε Λιγά, δεν υπάρχει μέσα στο νόμο. Στο νόμο των 52-63-58-63-38-65, ενώ λέει τι θα γίνει από 1η-1η του 2015, δεν αναφέρεται στη διατήρηση του ΕΚΑΣ. Θα μου πείτε, ξυπακούεται. Επειδή σε αυτόν τον τόπο και με τις παρεμβάσεις της Τρόικας τίποτα δεν εξυπακούεται, μια ερμηνευτική εγκύκλωση. Ναι, αυτό είναι γεγονός αφού προέκυψε το θέμα του Υπουργείου Εργασίας. Θα μπορούσε το Υπουργείο Εργασίας να πει ότι η χορήγηση του ΕΚΑΣ θα συνεχιστεί. Έτσι. Εκείνο που πονηρεύει, και εγώ ως δημοσιογράφος έτσι πρέπει να συμπεριφέρομαι, είναι ότι δεν αναφέρεται. 10 μέρες έχει αποκαλυφθεί από την εκπομπή το θέμα και δεν έχει. Το είπαμε και ξέρετε, το λέμε και πολλές φορές, ξέρετε και από εσάς και από τον κύριο Κακλαμάνη και από τον κύριο Κατρούγκαλη, γιατί είσαστε φίλοι από παλιά σε αυτή την εκπομπή. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις μέσα από. Ξεψαχνίζουμε να δούμε αν. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Και χαίρομαι που συμφωνείτε. Να είχε ήδη διευκρινιστεί. Έτσι, γιατί. Σωστά το λέω. Κύριε Κατρούγκαλε, υπάρχει και μία ρητορική προσέγγιση του θέματος ότι τα επιδόματα κόβονται. Ναι, βέβαια. Ή ενσωματώνονται σε ένα. Ενοποιούνται, βέβαια. Ενοποιούνται και με αυτή την ενοποίηση μήπως έρθει και μείωση. Δηλαδή 3 και 3,6 και 3,9. Σύνολο 7. Ακούστε, ο εξορθολογισμός, η επιδοματική πολιτική γενικά είναι κακό πράγμα. Παντού. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σταθερός κανόνας, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ας πούμε, αντίστοιχα και στους μισθούς. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει ένα εξορθολογισμό, ο οποίος σου επιβάλλεται και ουσιαστικά καταλήγει στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Επομένως, αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Και εμείς δεν θέλουμε να γυρίσει η κατάσταση στο 2010 πριν από το μνημόνιο. Γιατί και τότε πελατειακό κράτος υπήρχε και μια κοινωνική διοίκηση που ουσιαστικά δεν λειτουργούσε υπέρ των φτωχών. Το θέμα είναι ότι όταν δεν επιλέγουμε εμείς ήδη τις μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικά μας επιβάλλονται να γίνονται αντιμεταρρυθμίσεις, δεν ευνοούνται οι φτωχοί, οι πλούσιοι ευνοούνται. Όποιος δει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, εκεί φαίνεται καθαρά αυτό το πράγμα. Οι ανισότητες μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μνημονίων. Δεν έγιναν δηλαδή μόνο οι φτωχοί φτωχότεροι, έγιναν και πλούσιοι πλουσιότεροι. Και αυτό επιβάλλει να αλλάξουμε συνολικά ρότα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, αν θα έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας ή πάμε για εκλογές. Γιατί δεν σας κρύβουμε. Πολλά ότι... Πολλά προεκλογικά ακούτε τα τελευταία. Ακριβώς. Βγαίνει ο κύριος Σταϊκούρας, λέει κοινωνικό μέρισμα, λέει θα δώσουμε. Βγαίνει ο κύριος Μαυραγάνης, λέει θα υπάρξουν μειώσεις φόρων. Πολλές εξαγγελίες. Και από την άλλη πλευρά γίνονται εξαγγελίες από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι κοιτάξτε, θα σας δώσω το 13ο μισθό, ναι. Θα ανεβάσουμε το μισθό στο 851. Αυτό το πρόγραμμά μας λέει. Αλλά είναι σαν να λέει στον ελληνικό λαό, σύγκρινε το πρόγραμμα το δικό του με το πρόγραμμα το δικό μας. Η απάντηση από την κυβέρνηση είναι μη σας νοιάζει. Γιατί εμείς μέχρι το 2015 μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Το ουσιώδες είναι το εξής. Αν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μείγμα της πολιτικής λιτότητας, αυτό που και ο κύριος Δίκας είπε προηγουμένως ότι ιδεολογικά απορρίπτει. Επομένως, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τις μικρές εξαγγελίες που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ της ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη σαν μια ανάσα στους πιο δυστυχισμένους. Αυτό θα γίνει. Αλλά το συνολικότερο. Το πρέπει να δούμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας δεν ήταν ότι. Εμείς θα σας πείσουμε δίνοντας, άρα ψηφίστε μας. Όχι, λογικό είναι, αυτό γίνεται. Ξαναλέω, η ουσία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, το μπορεί θέμα να είναι γίνει. Παροχολογία. Γιατί να... και εγώ μπορώ να πω ότι αυτό κάτι. Θέλω να τονίσω. Ψηφίστε την εκπομπή μας. Αυτό θέλω να τονίσω. Η ουσία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι να σταματήσει η πολιτική λιτότητας. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τους πιο δυστυχισμένους. Για να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Πρέπει οι τράπεζες να μην λειτουργούν ως ζόμπι που απορροφούν όλη τη ρευστότητα και δεν δίνουν πίσω. Κύριε Κακλαμάνη, για να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο κύκλο. Τι γίνεται, πάμε για εκλογές.